Παύρο, έχουμε το συλλαλητήριο στην Κοζάνη. Θα συμμετέχετε? Ναι, ναι, θα συμμετέχω. Είναι το συλλαλητήριο όσον αφορά για την Μακεδονία. Σας είδαμε και σε άλλα συλλαλητήρια συμμετέχετε. Θα συμμετέχει περιφέρεια ενεργά? Μπορώ να μιλήσω μόνο για τον εαυτό μου. Εγώ θα είμαι στο συλλαλητήριο αύριο. Στα Γρεβενά δεν βρέθηκα διότι απουσίαζα στο εξωτερικό. Ωστόσο, χαιρέτησα το συλλαλητήριο των Γρεβενών με ένα κείμενο το οποίο στάλθηκε, αναγνώστηκε από τον συνάδελφο, τον κύριο Κώστα Καναβό. Την Πέμπτη θα είμαι στο συλλαλητήριο της Κοζάνης. Πώς σχολιάζετε, για να το κλείσουμε, και την άποψη του Περιφερειάρχη, του επικεφαλή του συνδυασμού σας, του κυρίου Καρυπίδη, ο οποίος στη Θεσσαλονίκη είπε ότι έγινε μια εκρηπτό συμφωνία και ότι αποτελεί τραύμα για την περιοχή? Είδαμε τον κύριο Καρυπίδη κάπως διαφορετικά να κινείται πλέον. Πώς το σχολιάζετε εσείς ως αντιπεριφερειάρχης και ως ένας άνθρωπος που είστε δίπλα στον κύριο Καρυπίδη? Όσον αφορά αυτό που είπε ο κύριος Περιφερειάρχης, ότι ήταν μια συμφωνία κρυπτό και μας ξάφνιασε όλους, ναι, συμφωνώ με αυτά τα οποία έχει πει. Είναι μια συμφωνία η οποία δίνει τροφή στην γειτονική χώρα να εκμεταλλευτεί τον πολιτισμό και την που έχουμε ως Μακεδόνες. Ναι. Νομίζω δεν πρέπει να σφετερίζεται κανένας από τον πολιτισμό άλλων κρατών ή χωρών. Η θέση μου συγκεκριμένη, είναι συγκεκριμένη και την έχω διατυπώσει και στις αίθουσες του Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά και γενικότερα σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις. Θεωρώ ότι είναι μια συμφωνία, μια κακή συμφωνία, η οποία θα έχει, όπως είχα αναφέρει και στο παρελθόν, επεκτάσεις σε κεντρικό επίπεδο. Εσείς βλέπετε αλλαγή στάσης του κυρίου Καρυπίδη, κύριε Σμανδράκο, γιατί ήταν και στη συμφωνία ως πήγε για να δω παραδώσει και το ψήφισμα από ό,τι είπε? Δεν θεωρώ ότι υπάρχει αλλαγή στάσης. Θεωρώ ότι υπάρχει σεβασμός στο ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Μάλιστα.